και Στεντ, έχοντας στο πλευρό την αδελφή του Αλίκη. Και μίλησε η Τατιάνα Λάιν για όλη αυτή την περιπέτεια που έζησε, ελπίζοντας τώρα πια όλα να πάνε καλά. Περαστείτε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, την αγάπη σας. Εντάξει, όλα πήγανε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα είστε, πολύ. Είστε. Μια χαρά, μια χαρά. Νομίζω καλύτερα από πριν. Τες ημέρες που ήταν έτσι ημέρες ξεκούρασης. Έτυχε να είναι και μετά από όλη τη χειμωνιάτικη σεζόν αυτό. Εντάξει, από εδώ και πέρα έχω ξεκούραση με δικούς μου ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και την αγάπη σας. Ήταν ξαφνικό, σας είπαν οι εικόνες. Ναι, ήταν κάτι ξαφνικό. Ευτυχώς, επειδή ήταν πάρα πολύ κοντά, ήταν κάτι που πέρασε και όλα είναι καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο κύριος Κόκλας είναι έτοιμος, είναι για δράση πανέτοιμος. Σε καλή κατάσταση φεύγει, μετά από 10-15 μέρες θα είναι πλέον μάχημος και θα τον απολαμβάνουμε στην καθημερινότητά του και στα θέαμα, στο θέατρο, στην κινηματογράφο που παίζει. Μας είπε ότι του έχετε δώσει έτσι συμβουλές για ξεκούραση, έτσι. Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον 10 μέρες πρέπει να μείνει κλινήρης ακόμη, να ανακτήσει η καρδιά αυτό το σεισμό που έχει πάθει, να μπορέσει να το ξεπεράσει. Αυτό τελικά τι ήταν όλο αυτό που έχει πάθει? Ήταν ένα οξύ στεφανείο επεισόδιο, έτσι το λέμε εμείς. Ένα οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, το οποίο αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή ήταν η δικιά μας η προσφορά και από αυτό και αυτό είμαστε και ικανοποιημένοι και πήγε πάρα πολύ καλά. Η αντιμετώπιση ήταν ακαριαία, δεν νεκρώθηκε μυοκάρδιο, μεγάλη ποσότητα μυοκαρδίου και ο άνθρωπος θα είναι από εδώ και πέρα σαν να μην συνέβη τίποτα. Λοιπόν, πάω να πω το διαγωνισμό.